Μπαίνουμε μπροστά λοιπόν για ένα μεγάλο κύμα αλλαγών στο ευρύτερο κράτος. Το πρώτο αφορά την κεντρική διοίκηση, δηλαδή τη δημόσια διοίκηση. Χρειαζόμαστε περισσότερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση, να γνωρίζει το κράτος τι εισπράττει και τι ξοδεύει, και περισσότερη απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού. Το δεύτερο αφορά τη Βουλή και την νομοθεσία. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαβούλευση πριν νομοθετούμε. Το τρίτο αφορά τους Δήμους και τις περιφέρειες, που χρειάζεται να απελευθερωθούν από το μακρύ χέρι του κράτους και να πάψουν να κρύβονται πίσω από τις συναρμοδιότητες. Αυτές είναι τρεις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες αξίζει να παλέψει κανείς και αξίζει να παλέψει και η νέα γενιά.